Πάμε στην πρώτη μας φάση. Είναι ένα πέναλτι που ζήτησε ο Απόλλωνας σε απόκρουση του Σέλι με το χέρι. Θα δούμε εδώ πράγματι ότι όταν γίνεται η σέντρα, ο Σέλι βλέποντας την μπάλα να πηγαίνει πιο μπροστά του, να του φύγει, χρησιμοποιεί το χέρι, να ανοίγει το δεξί του χέρι και την αποκρούει. Ήταν πέναλτι για κίτρινη κάρτα, διότι η μπάλα πήγαινε παράλληλα, δεν πήγαινε προς τα δίκτυα. Το οποίο δεν δόθηκε. Πάμε στο φαουλ που πέφτει. Ότι ο Απόλλωνας καταγγέλει τον κύριο Βασίλη Δημητρίου βασιζόμενος ουσιαστικά σε αυτήν. Σε δύο φάσεις, αυτήν και αυτήν εδώ. Τώρα, εδώ κατά πόσον υπάρχει φάουλ που δόθηκε για την ΑΕΛ εκτός μεγάλης περιοχής. Θα δούμε ότι πάνω στο αριστερό του πόδι του παίκτη της ΑΕΛ δέχεται ένα λάκτισμα. Τώρα εδώ πίσω στη Φτέρνα και αυτό το προκάλεσε την ανατροπή. Στην αρχή πάλεψαν και δύο με τα χέρια, σπρώχτηκαν, αλλά στο τέλος τον λάκτισαν εκτός μεγάλης περιοχής και σωστά για μένα, εδώ θα φανεί πιο καθαρά, εκεί το λάκτισμα πάνω στο πόδι. Σωστά δόθηκε το φάουλ. Να δούμε και το δεύτερο τέρμα της ΑΕΛ. Αν ο παίκτης είχε φύγει από κανονική θέση, το 2-1. Θα δούμε ότι στη σέντρα φαίνεται ο παίκτης να είναι στην ίδια ανευθεία και καλυμμένος με τον παίκτη εδώ που το σταματάμε. Φαίνεται να είναι καλυμμένος από τον κεντρικό αμυντικό του Απόλλωνα και σωστά μέτρησε το τέρμα. Είχαμε ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, η επόμενη μας φάση, το οποίο δυστυχώς είναι αυτό εδώ τα σπρωξίματα, τραβήγματα κατά την εκτέλεση του Αράουτ. Δυστυχώς όμως δεν έγινε κάποιο replay, κάποιο κοντινό για να δούμε ποιον έσπροχνε. Και πάμε ακόμα μια φάση μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, στα τελευταία στάδια, όπου εδώ θα δούμε ότι ο παίκτης του Απόλλωνα που πέφτει κάτω στο έδαφος, αυτός πήγε στο πόδι του παίκτη της ΑΕΛ, διότι εδώ ο παίκτης ανοίγει το πόδι, παίζει έστω και λίγο την μπάλα και έρχεται και βρίσκει πάνω στο πόδι του παίκτη της ΑΕΛ που έπαιξε την μπάλα ο παίκτης του Απόλλωνα και έπεσε. Και σωστά δεν έδωσε οποιαδήποτε παράβαση το διαιτητή, διότι είναι ο παίκτης της ΑΕΛ που έπαιξε την μπάλα τελευταίως. Μάλιστα.